Βρε Λίζα μου. Έχει δίκιο, Δημοσθένης, έχει δίκιο. Κάθε φορά εσένα περιμένουμε. Μα πρέπει να σκέφτεσαι και λίγο τους άλλους. Τολμάς και διαμαρτύρεσαι. Δεν αρκεί που έφτασα στο σημείο να την ομά μόνη μου. Δεν είναι δυνατόν. Μα ήταν μόνο για 2 μέρες, Λίζα μου. Αύριο θα μας στείλουν τους καινούριους. Και έπειτα όλοι κάπως βοηθήσαμε. Κι εγώ και η Μαριλένα και ο Δημοσθένης που στρώσε το τραπέζι. Ο Δημοσθένης. Ήταν δική του ιδέα να τους διώξει. Το έκανε βέβαια σκόπιμα. Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι. Παράλογοι και εγωιστές. Θες να είναι αυτή. Πάρει κανένα 2 κιλά τώρα τελευταία. Πέρα από το άγχος. Εσύ γι' αυτό δεν παχαίνεις. Δεν ανησυχείς με τίποτα. Τι θέλετε? Τηλεφώνησε ο κύριος Λεφίδης στην εταιρεία. Για τη βλάβη στον κλιματισμό. Εσύ είστε ο κύριος Λεφίδης? Ο κύριος Λεφίδης έχει πεθάνει. Σήμερα? Πριν 3 χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ έχω έρθει για τον κλιματισμό. Εδώ γράφει Λεφίδης. Περιμένετε εδώ, παρακαλώ. Εκεί, παρακαλώ. Αγαπητέ μου. Πώς είστε? Είμαι η κυρία Λεφίδη. Θα πάρετε μαζί μας ένα ποτό? Με συγχωρείτε, κυρία μου. Εγώ έχω έρθει για το σέρβις. Ω, ελάτε τώρα, ελάτε. Μα επιμένω, είναι άλλωστε ώρα για ένα περιτύφα. Κυρία μου, τι λέτε, δεν γίνεται. Εγώ έχω έρθει εδώ για το σέρβις. Μα ελάτε τώρα.
είστε παντρεμένος. Αν δεν γίνουμε αδιάκριτοι. Όχι. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως θα επιμένω να πάρετε κάτι μαζί μας. Ένα μαρτίνι ή ένα ουίσκι με σόδα. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Τι σχέση έχει. Ποιο. Το ποτό. Α, να και η αδερφή μου η Μαρία. Μαριλένα, χαιρέστε τον κύριο Χρυσό μου. Κοιτάξτε, εγώ έχω έρθει για το σέρβις εδώ. Μα και αυτό θα γίνει, αγαπητέ. Μη βιάζεστε. Έχει δίκιο, κύριε. Κύριε. Μάκης. Μάκη. Ελάτε. Ας πιούμε πρώτα το ποτό μας. Μην είστε τόσο δύσκολος. Θα θέλατε ένα πουρο. Δημοσθένη, δώσε ένα πουρο στον κύριο. Ξέρετε, ζούμε πολύ απομονωμένοι εδώ στην εξοχή και σπάνια έχουμε την ευκαιρία να δεχθούμε επισκέψεις. Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά αν δεχόσαστε να μείνετε για τον δείπνο. Για ποιο δείπνο λέτε, κυρία μου? Εγώ εδώ ήρθα για το σέρβις. Θα ξανάρθω αύριο για τα μηχανήματα. Τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό αποκλείεται. Θα μείνετε να δειπνίσουμε. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα αν φορούσατε κάτι πιο επίσημο? Έχει δίκιο, κύριε Μάκη. Η ατμόσφαιρα σε ένα δείπνο είναι το πιο σημαντικό. Το έλεγε και η καημένη γιαγιά. Ξέρετε, ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Πέθανε. Πέρυσι από πνευμονικό είδημα. Θα χαιρόταν πολύ αν σας γνώριζε. Έχει δίκιο. Θα χαιρόταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα κουστούμια του συζύγου μου θα σας πήγαιναν τέλεια. Δεν έρχεστε μαζί μου? Δεν θα αφήσω εγώ να με ντύσετε καραγκιόζι. Αφήστε με να φύγω. Θα ξανάρθω αύριο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς τα μέτρα σας, αλλά όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα είναι που μετράει. Είσαστε όλοι τρελοί, μου φαίνεται. Εάν δεν το φορέσετε, από εδώ δεν βγαίνετε. La peine en moutarde.
Το αγαπημένο κρασί της γιαγιάς. Ξέρετε, ήταν το πάθος της. Το καλό κρασί εννοώ. Βέβαια, έπινε λιγάκι παραπάνω και... Πού και πού, πώς να το πω. Παραφερό. Μαρία, αρκεί. Ήταν μια θαυμάσια γυναίκα κατά τα άλλα. Και πολύ όμορφη. Στην υγειά του καλεσμένου μας. Στην υγειά του καλεσμένου μας. Κάνετε κάποιο σπορ. Μικρός. Έπαιζα λίγο ποδόσφαιρο όταν πήγαινα στο σχολείο. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα αν παίζαμε κάτι όλοι μαζί? Ας παίξουμε κινέζικο λωτό. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μας το είχε μάθει ο θείος Ιάσονας που είχε ζήσει στο Χονγκ Κονγκ. Κοιτάξτε. Εγώ δεν ξέρω να παίζω παιχνίδια. Κάθε φορά τα ίδια. Έχει δίκιο η Ελένη Κωνσταντίνη, αυτό είναι πρωτάκουστο. Χρυσή μου, δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα καινούριο προσωπικό, το ξέρεις. Αυτή ειδικά ήταν δική σου ιδέα. Αυτή τη φορά δεν μ' άκουσες. Αλλά όλοι οι άνδρες είσαστε ίδιοι, παράλογοι. Καλώς ήρθατε, κυρία. Τι κάνεις, μωρό μου? Πώς είσαι, πώς πέρασες? Πολύ καλά, μαμά. Thank you.